Και επειδή έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάλι ακόμα μια απόφαση μετά το Δημοτικό. Δεύτερη. Έχουμε δεύτερη απόφαση για τα θρησκευτικά, τις αλλαγές του κυρίου Φίλη. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας γι' αυτό, όπως επίσης και τις παρεμβάσεις που γίνονται για τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας από αρχιερείς, οι οποίοι προσφέρουν και στη δικαιοσύνη γι' αυτό. Κοιτάξτε, μία πρώτη αντίδραση είναι ότι προφανώς και το Συμβούλιο Επικρατείας το κάνει επίτηδες για να μην βαριόμαστε κάθε εβδομάδα από μία απόφαση. Είναι μία απόφαση πανομοιότυπη με την απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας δεκαημέρου. Δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στα μαθήματα που γίνονται αυτή την σχολική χρονιά. Αλλά όπως είχαμε πει και για την προηγούμενη απόφαση, με δεδομένο το σεβασμό στους θεσμούς, ως δημοκρατική κοινωνία έχουμε και το δικαίωμα μιας κριτικής τάσης και πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία όταν γνωρίζουμε και συνταγματικά ότι ευθύνη για τη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών είναι της πολιτείας τελεία. Κρίνεται πάντως, κύριε Υπουργέ, η συνταγματικότητα του όποιου νόμου και εφόσον προσέφυγαν κάποιες πλευρές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όφελε να βγάλει μια απόφαση. Βεβαίως. Εδώ λέει, είναι κάποια σημεία, λέει ότι είναι στο ίδιο σχεδόν μοτίβο με την προηγούμενη απόφαση για τα δημοτικά και τα γυμνάσια, ότι είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ένα σημείο ότι όπως δίνεται το δικαίωμα στους μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να μην διδάσκονται, να μην έχουν αυτή τη διδασκαλία, δεν δίνεται το αντίστοιχο δικαίωμα στους χριστιανούς ορθοδόξους να μην έχουν γνώση των άλλων θρησκειών. Ναι. Εμείς το δίνουμε αυτό το δικαίωμα. Καταρχήν, ξέρετε ότι το Σύνταγμα είναι και ένα θέμα ερμηνείας του. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχει και μια σοβαρή μειοψηφία η οποία διαφώνησε και καταγράφει την άποψή της σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αφαιθούν να τα χειρίζεται η πολιτεία συντεταγμένα με τους θεσμούς της. Εμείς είμαστε σε συνεχή συζήτηση και με την Εκκλησία και με άλλες εκκλησίες και με τους καθολικούς, ξέρετε, γιατί και αυτοί είχαν κάποια θέματα τα οποία προσπαθήσαμε να τα διαχειριστούμε και με την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε, έχουμε ένα πρόγραμμα, θα αποτιμηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτή η απόφαση δεν αφορά το πρόγραμμα που ήδη δεν αλλάζει κάτι. Τίποτα απολύτως. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από αυτές τις αλλαγές. Τίποτα απολύτως. Ας ευχηθούμε ότι όλα αυτά είναι προσπάθειες για μια νέα ισορροπία ενός μαθήματος σύγχρονου και κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει και τα θρησκευτικά να γίνουν στο σχολείο ένα μάθημα που τα παιδιά θα το παίρνουν στα σοβαρά όπως παίρνουν και όλα τα μαθήματα. Είναι σημαντικό αυτός είναι αυτό που λέτε, του γιατί Υπουργείου. Μέχρι τώρα δεν ισχύει. Βεβαίως, αυτό. Ακριβώς. Περίπου σαν διάλειμμα το αντιμετωπίζουν πολλοί εκ των μαθητών. Αλλά να κάνω ένα σχόλιο και σε αυτό που με ρωτήσατε, για να μην θεωρηθεί ότι το αποφεύγω. Υπάρχει μια άλλη προσφυγή και της Ιεράς Συνόδου, αλλά και κάποιου Μητροπολίτη εναντίον του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τον οργανισμό. Mm-hmm. Στον οργανισμό, δηλαδή το οργανόγραμμα, δηλαδή για το πώς λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας, εμείς τους σκοπούς δεν βάλαμε ότι σκοπός του Υπουργείου Παιδείας είναι η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης. Αυτός είναι ένας στόχος της παιδείας μας, δεν είναι του Υπουργείου. Και αυτό αποτυπώνεται σε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο έχει ελέγξει το Συμβούλιο Επικρατείας για τη Συνταγματικότητα. Και τώρα, η Διαρκή Σύνοδο και ο Μητροπολίτης προσφεύγουν εναντίον του Συμβουλίου Επικρατείας το οποίο ενέκρινε το προεδρικό διάταγμα. Εντάξει, θα ήθελα κάπως, λοιπόν, ας πούμε, να τελειώνουμε. Πάμε να περάσουμε τώρα στο νομοσχέδιο που φέρνετε.